Πάμε να συνδεθούμε με τον εκπρόσωπο τύπου της Εθνικής Φρουράς, τον κύριο Χρήστο Πιερή, να δούμε ακριβώς το τι έχει συμβεί. Τραγική ημέρα για την Εθνική Φρουρά, κύριε Πιερή. Καλό σας μεσημέρι. Όσο μπορεί να είναι καλό αυτό το μεσημέρι σήμερα. Συλληπιτήρια να πούμε στην οικογένεια του αξιωματικού, στην Εθνική Φρουρά και να πούμε και ποια είναι τα πρώτα στοιχεία, κύριε Πιερή. Κοιτάξτε, όπως διαβάσατε και εσείς το δελτίο τύπου το οποίο έχουμε εκδώσει, σήμερα το πρωί, περί τις 9 ώρα το πρωί, σε προγραμματισμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα στην περιοχή Τροδίτισσας, κάτω από συνθήκες που διερευνούνται και, όπως λέω, διερευνούνται διότι ακόμα δεν έχουμε και την πρώτη εκτίμηση, έχασε τον έλεγχο ο νεαρός αξιωματικός με αποτέλεσμα να πέσει από μεγάλο ύψος και να τραυματιστεί θανάσιμα. Ενεργοποιήθηκε το κέντρο έρευνας και διάσωσης, όπου με ελικόπτερο έχει μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και εκεί πέρα οι επιθυκόντοι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Αμέσως έφυγε εκεί πέρα ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς. Τώρα που μιλάμε, μεταβαίνει στο χώρο στο Γενικό Νοσοκομείο και ο Υπουργός Άμυνας για να ενημερωθεί. Έχουν ενημερωθεί εκεί του τόσο οι γονείς όσο και η σύζυγος του θανόντα. Είναι μια πολύ άσχημη εξέλιξη για την Εθνική Φρουρά σήμερα. Η ηλικία του αξιωματικού, κύριε Πιερή. Είναι 32 χρονών. Πρόσφατα προαχθής λοχαγός. Θα ακολουθήσει και η ανακοίνωση της αστυνομίας, όπου θα πάρει και τα πρώτα στοιχεία από το ΤΑΕΛ ΜΕΣΟΥ, το οποίο διερευνά το θάνατο, ως θα γίνει η θανατική ανάκριση από την αστυνομία, όπως προβλέπεται. Παράλληλα, ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς έχει διατάξει στρατιωτική ανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος. Κύριε Πιερή, τώρα το ρεπορτάζ λέει ότι το σκηνή κόπηκε. Το ερώτημα είναι πώς κόπηκε το σκηνή και αν έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι πριν αρχίσει αυτή η άσκηση. Να σας πω, το μόνο που ενημερώθηκα επίσημα και είμαι σε θέση να πω είναι ότι αυτή η δραστηριότητα που έγινε σήμερα είναι μια δραστηριότητα οποία είχε γίνει και χθες. Με τον ίδιο τρόπο που έκαναν χθες τις εργασίες, τις έκαναν και σήμερα. Σήμερα προέκυψε αυτό το δυστύχημα. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Αυτά που λέτε για το σχοινί είναι όντως δημοσιογραφικές πληροφορίες. Εγώ επίσημα να μου επιτρέψετε να μην πω κάτι, διότι είναι στα πλαίσια αυτής της θανατικής ανάκρισης. Όμως μόλις έχουμε κάτι και θα είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε, θα το κάνουμε. Δεν πρόκειται να κρύψουμε κάτι. Πριν αρχίσει οποιαδήποτε άσκηση, κύριε Πιερή, της Εθνικής Φρουράς, γίνονται έτσι οι απαραίτητοι έλεγχοι, ούτως ώστε να ξέρουμε ότι ο εξοπλισμός που θα αξιοποιηθεί είναι ασφαλής? Σαφώς και γίνονται. Γι' αυτό ξαναλέω, επειδή αυτά όλα που ρωτάμε τώρα είναι αντικείμενα αυτής της βάθους διερεύνησης, είναι πιο φρόνιμο να μην πούμε κάτι τώρα σε λεπτομέρειες επί του θέματος. Όχι γιατί θέλουμε να κρύψουμε κάτι, ξανατονίζω, δεν είναι αυτό ο σκοπός. Ο σκοπός όμως είναι ότι επειδή υπάρχει θανατική ανάκριση, πρέπει να αφήσουμε την αστυνομία αλλά και τους ανακριτές, τους στρατηγούς αμερόληπτους να κάνουν την έρευνά τους και να μας παρουσιάσουν τα πραγματικά στοιχεία και τα δεδομένα. Και από εκεί και πέρα θα πάρουμε και εμείς τα ανάλογα μέτρα και αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν. Να είστε σίγουροι. Κατά την ώρα του δυστυχήματος, δυστυχώς ήταν και κόσμος εκεί, ήταν και άλλα άτομα που είχαν στην άσκηση. Με αυτούς τώρα θα τους δοθεί έτσι μια βοήθεια ψυχολογική, ίσως. Ό,τι χρειάζεται είναι η γνώση της Εθνικής Φρουράς. Θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, να είστε σίγουροι για όλα. Δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτό το περιστατικό έτσι απλά. Γι' αυτό σας είπα, ήδη ο Υπουργός Άμυνας μεταβαίνει στο νοσοκομείο να ενημερωθεί επισήμως από τους γιατρούς. Και τι να πούμε, είναι πραγματικά λυπηρό. Είναι πραγματικά λυπηρό. Λιγοστεύουν και τα λόγια, αν αντιλαμβάνεστε αυτές τις ώρες. Είναι λυπηρό. Τα συλληπιτήριά μας φυσικά στην οικογένεια, στην Εθνική Φρουρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιερή. Θα είμαστε σε επικοινωνία για όλα τα νεότερα. Καλό υπόλοιπο.